Ήρθε η Πέμπτη, έχουμε 30 του Μάη, παρακαλώ. Τελειώνει και ο Μάης, πέρχε το Ιούνις, αλλά ακόμα βρέχει, εκεί. Μην προτρέχουμε, σε δύο μερούλες έχουμε Ιούνι, ας απολαύσουμε την άνοιξη για δύο τι, μέρες. Τι είναι Χατζη Βασίλη, τι εννοείς. Ναι, τον πόνο του. Ας απολαύσουμε την άνοιξη για δύο ακόμα μέρες, έτσι λουλουδάκια. Που δεν ξέρει τι της γίνεται, ναι. Δεν πειράζει. Μια ζέστη, μια κρύο. Σε εμάς ξέρουμε εμείς τι μας γίνεται. Και τι σημαίνει, ότι πρέπει να έχει τα ψυχολογικά μας ο καιρός, δηλαδή δεν κατάλαβα. Βγάλε τα μαλλιά το μικρό. Λοιπόν, ναι. Ευχαριστούμε Στέλιο για όλα τα στυλιστικά σήμερα. Λοιπόν, έχουμε να σας πούμε ότι και σήμερα θα είναι μία ακόμα μέρα γεμάτη από όμορφες εκπλήξεις, από αγαπημένα πρόσωπα. Με θα ωραία θέματα. Πολύ ωραία σήμερα. Πάρα πολύ ωραία θα περάσουμε. Θα σήμερα. Φάμε, θα πιούμε και πάει λέγοντα. Δεν θα κοιμηθούμε. Δεν θα κοιμηθούμε. Μέχρι λοιπόν, το βράδυ. Ναι, να περάσουμε στο πρώτο θέμα. Ναι. Είναι έτσι λίγο του στυλ σου. Είναι το, στον τομέα σου σίγουρα. Κοιτάξτε, γενικά από αυτή την εκπομπή το έχουμε πει, το έχει δεχτεί και η Ευγενία με μεγάλη χαρά και με χαροποιεί ιδιαίτερα αυτό. Ότι θα προβάλλουμε οτιδήποτε αξιόλογο έχει να κάνει με, το, με την ευεξία, με την υγεία, με τον αθλητισμό, με το τρέξιμο. Λοιπόν, όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους και έχουμε πει και ξαναπεί και έχουμε επαναλάβει ότι όταν ασκείσαι, όταν κάνεις κάτι που αγαπάς, εννοείται ότι μπορείς να ξεπεράσεις δυσκολίες, να ξεπεράσεις διάφορα έτσι, ψυχολογικά θέματα που έχεις αντιμετωπίσει γενικά, στο παρελθόν. Ναι, γενικά μπορείς να ξεπεράσεις τον εαυτό σου. Ξεπερνάς τον εαυτό σου και βλέπεις τα πάντα πιο αισιόδοξα νομίζω, γιατί όταν καταφέρνεις και ανέβεις σε ένα επίπεδο, ένα σκαλί και έχεις γίνει κάτι που δεν ήσουν και αυτό σε κάνει και καλύτερο άνθρωπο, εννοείται ότι μπορείς να αντιμετωπίσεις πιο εύκολα πολλά άλλα θέματα. Αλλά ας μας τα πει πιο αναλυτικά ο καλεσμένος μας. Λοιπόν, ο καλεσμένος μας είναι εκεί σε κάθε δρομικό γεγονός, σε κάθε γνωστό ή και μη γνωστό δρομικό γεγονός και όχι μόνο. Ναι, εντάξει, δεν το φτάνω σε καμία περίπτωση, αλλά έχουμε τρέξει και μαζί πολλές φορές. Μάνος Παρασκάκης στην παρέα μας. Γεια σας, γεια σας. Επιτέλους, ναι. Σε έχουμε στην παρέα μας, καλώς ήρθες. Γεια σας. Είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται τα τελευταία χρόνια μόνο με τον αθλητισμό ή... Λοιπόν, ξεκίνησα από μικρό παιδί όπως όλα τα παιδιά να βλέπουμε ειδικά προηγούμενα χρόνια bodybuilding. Αλήθεια. Με πολύ ερασιτεχνικά βέβαια, με βάρη ουσιαστικά. Οπότε ήμουνα στα γυμναστήρια πολύ συνεπής, όπως είμαι πάντα και πολύ πειθαρχημένος. Και ουσιαστικά τις πρώτες επαφές με το τρέξιμο τις είχα σαν αερόβια που έκανα πριν το τρέξιμο ή μετά, ανάλογα τι ήθελα να κάνω. Για να γελάσουμε, έπαιρνα το αυτοκίνητο και μετρούσα τα πρώτα μου 3 χιλιόμετρα για να τα κάνω με το χιλιομετρητή. Πολύ πρώιμα. Πριν πόσα χρόνια όμως. Μιλάμε τώρα από μικρός, από 15 χρονών, 17, ναι. Όχι τίποτα παραπάνω με το τρέξιμο, απλά είχα αυτή την επαφή. Mm-hmm. Δηλαδή θα πηγαίναμε μαζί για μπάνιο, εγώ έπρεπε να πάω να τρέξω 3 χιλιόμετρα ή ανάλογα 6. Υπήρχε αυτό, λοιπόν ναι, στο πίσω μέρος του μυαλού. Ναι. Η πρώτη μου μεγάλη απόσταση ήταν στη Σουηδία. Φαντάσου δάση και κάτω χώμα με ροκανίδι στρωμένο. Παρακαλώ. Μία διαδρομή 10 χιλιόμετρων ενώ κάπνιζα και την οποία εδώ την έβγαλα. Τώρα πια δεν είσαι καπνιστής. Όχι, όχι, το έχω σταματήσει το τσιγάρο. Θα φτάσουμε και εκεί πώς. Οπότε. Τι άλλο θες να με ρωτήσεις, πώς. Εγώ ήθελα ναι, να μας πεις πώς ξεκίνησε όμως όλο αυτό. Γιατί ναι, ήσουν ένας άνθρωπος που αγαπούσε αυτή τη διαδικασία. Ναι. Όμως ένα άσχημο γεγονός έφερε πιο κοντά με αυτό λοιπόν, τον τρόπο ζωής. Αθλούμουν λοιπόν πάντα, όχι επαγγελματικά, όχι κάτι ιδιαίτερα, μόνο η συνέπεια υπήρχε πάντα, έτσι, την οποία νομίζω ότι κάθε άνθρωπος πρέπει να έχει συνέπεια στη ζωή του, σε ό,τι κάνει, είναι πάρα πολύ καλό. Και φτάνουμε στο γεγονός ότι πρέπει να πάω την κόρη μου τη Μελίνα, που οι περισσότεροι άνθρωποι ξέρουν, να κάνει μια απλή εγχείρηση για κρεατάκια. Βρισκόμαστε στο Βενιζέλιο, όπου ακούω ότι βλέπω ανθρώπους να μπαίνουν, βγαίνουν, να τρέχουν. Δεν περιμπάει το μυαλό μου το δικό μου παιδί. Οπότε βγαίνουν κάποια στιγμή και μου λένε τα δυσάρεστα, ότι δεν έχει πάει καλά, ότι κάτι γίνεται, μισόλογα, μετά από πάρα πολλή ώρα βέβαια, έτσι. Και φτάνω στο σημείο που πρέπει να μεταφερθεί στο πανεπιστημιακό στην εντατική για να ανανύψει. Πράγμα που δεν έγινε βέβαια, οπότε πάω εγώ και αγοράζω ένα πακέτο τσιγάρα κατευθείαν. Ενώ δεν καπνίζω. Ξέροντας ότι μόλις βγει από την εντατική. Α, δεν κάπνιζα. Όχι, δεν κάπνιζα. Οπότε λέω ότι μόλις βγει από την εντατική θα του κόψω το τσιγάρο. Καπάκι, θα το κόβω. Έχω αυτή την πειθαρχία, το έχω κάνει πολλές φορές. Δυστυχώς βγαίνει
Και βρίσκομαι στο 29 Δεκεμβρίου του 2015, πεθαίνει η Μελίνα. Αρχές Ιανουαρίου, για να μην τα απολογούμε, του 2016, είμαι έξω από το σπίτι. Η ζωή μου είναι, το φαγητό μου είναι μπισκότα Παπαδοπούλου. Μόνο, τίποτα άλλο δεν έτρωγα. Δηλαδή, άμα πεινούσα, πρώτα και δύο τέτοια. Αυτό ήταν το φαγητό μου και τσιγάρο. Ένα-ενάμιση πακέτο, ενώ δεν κάπνιζα καθόλου. Οπότε, γύρω στους 16 Ιανουαρίου του 2016, βγαίνω, κάθομαι απ' έξω, καπνίζω με καφέ, κλασικά. Και κάνω αυτό που κάνω πάντα και που πρέπει ο κάθε άνθρωπος να κάνει. Δηλαδή, κάνεις μια. Πάντα όταν σου συμβεί κάτι, πρέπει να κάνεις μια εκτίμηση κατάστασης. Μια έκτακτη, ναι. Να εκτιμήσεις. Και λέω, μάλλον τι γίνεται τώρα. Δηλαδή, είχα μπουχτίσει, ξέρεις, ένιωθα εδώ βάρος, τσιγάρο που μου μυρίζαν τα χέρια. Τα ρούχα, ναι, πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση. Εάν μου λες βέβαια τώρα ότι θα κόψεις το τσιγάρο μετά από αυτό το γεγονός, θα σου έλεγα με τίποτα. Δεν υπάρχει περίπτωση μετά από τέτοιο γεγονός να κόψεις το τσιγάρο. Δεν ξέρω πώς, αλλά έκαθε το πρωί και λέω, Μανώλη, τι γίνεται τώρα, εντάξει, έχει πεθάνει το παιδί σου. Είναι μια κακή κατάσταση, πρέπει όμως, τι γίνεται τώρα, τι κάνεις. Δεν σου κρύβω ότι είχα δει λοιπόν ότι 8 Μαΐου του 2016 υπήρχε μαραθώνιο στα Χανιά. Και δεν ξέρω ρε παιδιά πώς έγινε τώρα αυτό, ήταν λίγο μαγικό όλο. Κάθομαι απ' έξω και λέω κόβεις το τσιγάρο τώρα, επί τόπου. Δηλαδή το κάπνιζα, το σβήνω, λέω κόβεις το τσιγάρο τώρα επί τόπου. Και προσπαθείς να πας στο μαραθώνιο στα Χανιά. Δεν ήξερα αν είναι εφικτό, γιατί είναι πάρα πολλά αυτά τα 2 χιλιόμετρα. Έτσι. Και δεν έχεις ξανακάνει. Ναι, και δεν το συνιστώ σε κανένα να το κάνει. Οπότε μου ήρθε και η ιδέα να βάλω τη Μελίνα εδώ πέρα, να φτιάξω μια μπλούζα με τη Μελίνα, να τρέχω γιατί ήθελα τα παιδιά μου να τα βάλω στον αθλητισμό και λέω αφού δεν μπορεί η Μελίνα να μπει στον αθλητισμό πλέον, να την έχω πάνω μου να τρέχω. Οπότε ξεκινώ, ξέρω εγώ, πολύ ερασιτεχνικά, αδαείς τελείως από τρέξιμο, να φορτώσω χιλιόμετρα όσο μπορούσα. Και... Να προλάβεις τις μέρες. Ναι, πολύ δύσκολο, δεν το συνιστούσε κανένα να το κάνει, πολύ επικίνδυνο. Τρέλα. Ναι. Και φτάνω στο μαραθώνιο στα Χανιά, όπου συναντώ δύο πολύ καλούς φίλους, οι οποίοι, αυτά είναι τα καλά του ρεξίματος, γνωρίζεις άτομα όπως εσένα τώρα, έτσι που σε έχω γνωρίσει. Είναι πάρα πολύ καλό, γνωρίζεις πολύ καλό κόσμο. Οι οποίοι μου λένε τι long run έχεις κάνει. Εγώ το long run ξέρω τι σημαίνει, η λέξη το long run, αλλά δεν ήξερα τι σημαίνει long run. Οπότε τους λέω τι είναι αυτό. Και μου λένε ότι και να γίνει μια εγκαταλείψη. Γιατί είδαν ότι είμαι απροετοίμαστο στην Ελλάδα. Ναι, αλλά μιλάμε για 42 χιλιόμετρα. Ναι, ναι. Πριν από αυτό, όμως, ασχολούσουν με τον αθλητισμό. Μα έκανε 3-4 χιλιόμετρα. Ναι, δεν είναι. Ναι, δεν έχει να κάνει με την αντοχή. Όχι. Όχι, όχι. Είναι πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Πρέπει να φορτώσει χιλιόμετρα. Και ουσιαστικά μπορεί να είναι και επικίνδυνο. Δηλαδή. Ναι, είναι επικίνδυνο. Μπορεί να πάθει. Κράμπε, διάφορου τραυματισμού, θλάσει, απότομε. Δηλαδή, εγώ δεν είχα φορτώσει πάνω από 15 χιλιόμετρα, δεν είχα πάει. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Πρέπει ουσιαστικά να κάνει κάποια εξομοίωση όπω κάνει τα πάντα μια εξομοίωση, έτσι. Να εξομοιώσει. Και να προπονηθείς για αυτό, ναι, συγκεκριμένα. Οπότε κάποια στιγμή λοιπόν, επειδή έχω κάποιο πρόβλημα εδώ στα πόδια, άρχισα να πονάει τρομερά ο αστράγαλός μου. Τρομερά όμως. Μετά είχα κούραση. Πόσα χιλιόμετρα, ας πούμε. Γύρω στα 20-25, είχα ένα 15, οπότε ήρθε και ο τείχος. Έτσι ήμουν προετοίμαστος. Ήρθε αυτό το εγκαταλείπουν οι δυνάμεις. Οπότε πάλι έκανα εκτίμηση κατάσταση. Θέλω να επικεντρωθείς εκεί, θα παλέψεις αυτό. Και θα τα αφήσει τα άλλα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, και πήγα, είπα ότι θα πάω και σερνάμενος κάτω. Δηλαδή, με έρμη θα τερματίσει. Δηλαδή, τη Μελίνα πρέπει να ξεκινήσει από κάπου και κάπου πρέπει να τερματίσει. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο αυτό. Δεν θέλω να το λέω σαν παράδειγμα τώρα αυτό. Δεν είναι ηρωισμοί, δεν είναι αυτά οι βλακίες. Έτσι, ναι. Απλά εγώ ήμουν σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Έπρεπε να το ξεσπάσω αυτό. Εκεί. Ευτυχώς δεν μου βγήκε σε κακό. Κουτσένοντας. Ναι, ναι, σφαδάζοντας τερμάτισα. Αλλά τερμάτισα. Τώρα πλέον ανήκω στο. Έχω προπονεί τον κύριο Τζαντάκη, τον Γιάννη από την Καβάλα, ο οποίος είναι του συντερίδη του Γιάννη, που είναι σπαρταθλητής τρίτου στον κόσμο. Πάρα πολύ καλός προπονητής. Έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία. Αυτά. Και ασχολούμαι πλέον με τις μεγάλες αποστάσεις. Φανατικά. Φανατικά, με σύνεση όμως. Έτσι δεν είμαστε τζάνκι. Προσέχεις. Για να έχεις. Ελπίζω να το πει και ο Καμπάξης αυτό. Νομίζω ότι στο είπε, δεν είναι κουμπί. Ναι. Είπες εδώ σαν δρομέας κυρίως, κατά κύριο λόγο, και το σέβομαι. Αυτό το ξέρω, το αναγνωρίζω. Όμως εγώ αυτό που βλέπω αυτή τη στιγμή, όση ώρα μας μιλάς, είναι ότι είχες κάτι στο μυαλό σου. Ξεκίνησες το κάπνισμα, το έβαλες στο μυαλό σου, το έκοψες. Ξεκίνησες το τρέξιμο, από το μηδέν, το έβγαλες. Πόνισε το πόδι σου και είπες, θα το αφήσω πίσω μου, τον αστράγαλο, ναι. Και τελείωσες τον αγώνα. Θεωρείς ότι η δύναμη του μυαλού είναι κάτι το οποίο
είναι ίσως το σημαντικότερο από όλα στη ζωή μας. Ναι, εντάξει, η δύναμη της ψυχής είναι το σημαντικότερο, αφού όμως καμιά φορά ακούς και τη φωνή της λογικής. Δηλαδή δεν χρειάζεται να κάνεις, δεν είναι καλό και οι τρέλες, έτσι. Δηλαδή, ειδικά στο τρέξιμο μετάβαση σε περισσότερα χιλιόμετρα, καλύτερα να έχεις κάποιο ειδικό να σε συμβουλέψει. Και οτιδήποτε κάνεις, καλύτερα να έχεις κάποιον να σε συμβουλέψει. Ναι, αλλά αν καταφέρεις να δαμάσεις εισαγωγικά τη σκέψη σου, μπορείς να ξεπεράσεις πάρα πολλά πράγματα στη ζωή σου. Πάρα πολλά πράγματα, ναι. Ναι. Δεν ξέρω, άμα, δεν νομίζω ότι υπάρχει χειρότερο πράγμα να χάσεις, καταρχήν να χάσεις δικό σου άνθρωπο και πόσο μάλλον, πολλό μάλλον να χάσεις το παιδί σου. Επειδή έχω μια πρόσφατο γεγονός στην περιοχή μου, ίσως με βλέπουν και τα παιδιά, γιατί πέθανε ένα παιδάκι, τα αδέρφια του ζούνε βέβαια. Χάσαν τον αδερφό του, η μαμά του, είναι γνωστή μου, ήμουνα εκεί προχτές, δυστυχώς. Τραγικές στιγμές τις έχω ζήσει βέβαια εγώ, προσπάθησα να... Πρέπει να προσπαθήσεις να προχωρήσεις, πρέπει βασικά να κρατάς, να προσπαθήσεις λίγο να ηρεμήσεις. Τις πρώτες μέρες είναι πάρα πολύ δύσκολο, παιδιά, δηλαδή καλύτερα να μην το ζήσει κανείς. Είχα ευχηθεί να είμαι ο τελευταίος, είχα ευχηθεί, είχα πει ότι καλύτερα πρέπει να πω και ένα άλλο παιδάκι, το είπα δηλαδή και αυτό, αφού πλέον είχα φάει την κεραμίδα, έτσι. Αν πεις εκ του ασφαλούς μιλούσες και πεθάνει το παιδί σου, το είπες, ναι, το είπα. Αλλά το είπα όμως, ότι καλύτερα μην, που δεν ήταν ένα άλλο παιδάκι, ένα άλλο, ήταν το δικό μου, ξέρω εγώ. Είναι καλό να μην συμβαίνουν, ρε παιδιά, αλλά είναι πολύ δύσκολες καταστάσεις. Είναι ότι χειρότερο να χάσει μια οικογένεια, ένα παιδί, να θάβει η μαμά και ο μπαμπάς το παιδί. Και ξέρω ότι ελπίζω να με βλέπουν, γιατί γι' αυτό ήρθα, να δώσω κουράγιο και ότι πρέπει να σφίξει τις γροθιές, δηλαδή δεν γίνεται αλλιώς, ρε παιδιά. Για να αλλάξουμε λίγο, ναι, έτσι, ναι. Και πάνω στο θέμα βέβαια, ναι, ναι. Γιατί σε είδα, γιατί εγώ δεν αντέχω, ναι, για το ξέρω, άνθρωπο, ξέρω. Γιατί σε είδα στον τελευταίο μαραθώνιο της Αθήνας που πέρασε φέτος, αυτή τη χρονιά τέλος πάντων, που πάλι τερμάτιζες με τεράστια αποθέματα δύναμης, ναι, και ψυχικής δυναμικής. Πλέον προετοιμασμένος όμως, έτσι. Ήσουν πολύ, ναι. Αλλά είδα ότι τερμάτιζες, περνούσες από διάφορα. Πώς το θέλω να μας μεταφέρεις λίγο στην εικόνα, ήταν πανέμορφο αυτό που, ναι, είδες. Μια-δύο μέρες πριν το μαραθώνιο αυτό, επικοινωνεί μια κοπέλα που έχει χάσει ένα δικό της στο μάτι. Η οποία είναι μια επιτροπή, οι οποίοι έχουν μιλήσει και ουσιαστικά μου έχουν κάνει κάτι σαν παράλληλη έκπληξη. Δηλαδή το έχουν μιλήσει, αυτοί έχουν μιλήσει, με περιμένουν. Εγώ αυτό δεν το ξέρω. Και μου λένε, θα σε περιμένω εγώ, μου λέει αυτή, στο μάτι. Οπότε εγώ, παιδιά, να τρισιάζω, δηλαδή δεν υπάρχει, ρε παιδιά, αυτό το πράγμα. Τι να πω εγώ τώρα σε αυτούς τους ανθρώπους. Εγώ θα πάρω δύναμη. Αυτοί θα πάρουν από μένα, εγώ θα πάρω δύναμη από αυτούς. Δηλαδή, εγώ λέω, θα πάρω εγώ δύναμη από αυτούς. Αυτή, ναι, αυτή τώρα. Οπότε λοιπόν, τη λέω, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρω εγώ, με βάζουν σε μια κλειστή ομάδα που μιλάγανε και μου λένε, θα σε περιμένουμε εκεί. Οπότε ήμουν προετοιμασμένο εγώ, καλύτερα που μου το είπαμε, ότι δεν ξέρω τι θα πάθαινα. Ήταν πολύ κακά και δυνατά συναισθήματα. Γιατί... Πολύ ο κόσμος. Ναι, οπότε μου άρχισαν να μου φωνάζουν. Έκλαιγα στα μάτια για 2 χιλιόμετρα. Με πάρα πολλές φωνές. Είχα το 99 εδώ. Το οποίο βέβαια ίδρωσε. Ήταν τελευταία στιγμή το ετοίμασα. Γιατί δεν το περίμενα. Και σταματάω. Αυτή μου φωνάζει. Σταματάω. Αφήνω το μαραθώνιο. Βγαίνω έξω. Την αγκαλιάζω. Τη δίνω. Τη λέω πάρτε. Τη λέω δεν μπορεί. Έχει χαλάσει. Λέω πάρτε να με θυμάσαι. Ξέρω εγώ δεν ξέρω τι να πω. Τι να πω, ρε παιδιά, δηλαδή δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Τερμάτισες σε τι χρόνο? 3:33. Πολύ καλά. Ναι, καλά είναι, ναι, το πολύ ρίχνουμε καλά. Συνέχεια. 3:27 στα Χανιά. Το πλήρω αυτό, ξέρεις. Μπράβο, εκεί ήταν. Και είναι, ναι, και μοναδική εμπειρία να μπαίνεις μέσα στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Ναι, ναι, είναι πολύ. Ναι. Εντάξει, και τελικά, ναι, η Μελίνα έχει τρέξει σε πολλά. Ναι. Σε πολλά, ναι. Ποια είναι τα πλάνα σου για το μέλλον? Τι σκέφτεσαι, τα βήματά σου? Λοιπόν, θέλω. Μεγάλο μου όνειρο είναι το Σπάρταθλο, το οποίο είναι κάτι πολύ δύσκολο και ίσως και να μην το κάνω ποτέ. Δηλαδή είμαι πάρα πολύ προσγειωμένος. Ναι. Ουσιαστικά είναι τα 100 χιλιόμετρα τα οποία παίρνεις μια πιστοποίηση, τα οποία, ρε παιδιά, όμως πρέπει να βρεις χρόνο. Τα ξέρεις τώρα αυτά. Και έχεις και δύο παιδάκια, δύο κοριτσάκια, και να έρθει κι άλλο ένα. Ναι, οπότε αν δεν υπάρχει χρόνος, δεν θα το κάνω, δεν θα το υλοποιήσω. Είμαι πολύ προσγειωμένος, δηλαδή άστο να έρθει μόνο του. Προπονιούμε βασικά το μαραθώνιο. Ξανά. Είναι κάτι που αγαπώ, ναι, είναι μια απόσταση που αγαπώ πάρα πολύ. Τρέχω και στις μικρότερες, αλλά είναι μια απόσταση που χρειάζεται στρατηγική διαχείριση. Θέλει είναι να έχει. Είναι από τους πιο δύσκολους μαραθώνες του κόσμου. Ναι, το της Αθήνας, ναι, ναι, ναι. Από ποια άποψη? Έχει για εμάς που δεν ξέρει. Έχει δύσκολη διαδρομή, ναι, πολλά ανεβοκατεβάσματα. Εμπόδια. Έχει ανηφόρα η οποία δεν είναι τόσο παρατηταμένη που να κοντραριστείς, είναι τόσο γλυκιά, αλλά τόσο συνεχόμενη, ναι, συνεχόμενη, η οποία σε ρουφάει. Και το ένα μεγάλο κακό σε εισαγωγικά είναι ότι έχει πάρα πολύ κόσμο.
Ναι, μεν το τιμάνε ο κόσμος, αλλά δεν μπορείς να κάνεις κάποιο ρεκόρ. Έχεις ζιγ-ζακ, περνάς, σκουντάς. Είναι πάρα πολύ ασφιχτικά. Δεν συνίσταται για μαραθανδρόμους που θέλουν να κάνουν ρεκόρ. Παρ' όλα αυτά, κάποιοι κάνουν ρεκόρ, όπως ο φίλος μου Αυγουστίνος. Ναι, φοβερό. Που είναι πάρα πολύ καλό παλιό. Το ξέρω, το είδα την εκπομπή. Είναι, ένα, ναι, είναι επιτομή του ήθους, είναι πάρα πολύ καλός. Του ήθους και είναι αυτό πραγματικά άλλος ένας άνθρωπος σαν εσένα. Βέβαια, ναι. Που κατάφερε πραγματικά τόσα πολλά, γιατί αυτός, ναι, με, ναι, μιλάμε για ένα άλλο πρόβλημα, τέλος πάντων, πρόβλημα δικό του υγείας. Αλλά είναι μια κατάσταση παχυσαρκίας που κατάφερε να τη γυρίσει εντελώς υπέρ του και σπάει μόνο ρεκόρ. Έτσι. Γενικά, εγώ έχω καταλάβει από όσους έχουν έρθει εδώ και μας έχουν μιλήσει και ασχολούνται πολύ με το τρέξιμο και με το μαραθώνιο και γενικά και το χούνε. Όλα τα αθλήματα, ρε παιδιά. Έχετε έτσι μία ηρεμία, μία πειθαρχία στο μυαλό σας, μία στρατηγική και με βάση αυτή προχωράτε, που είναι πραγματικά αξιοθαύμαστη. Και εγώ θέλω να ξέρω, το είχατε αυτό από πριν ασχοληθείτε με τον αθλητισμό και κυρίως με το τρέξιμο, ή σας βοήθησε και το τρέξιμο να διαμορφώσετε μια τέτοια νοοτροπία? Και τα δύο μαζί που λες, γιατί αν δεν σου άρεσε, δεν θα το έκανες. Να ξέρεις ότι γι' αυτό πρέπει να ακουστεί ότι όλοι οι άνθρωποι μπορούν να τρέξουν. Σε όσους ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν το τρέξιμο, θα τους πρότεινα να διαβάσουν ένα ωραίο βιβλίο, το Born to Run. Είναι Christopher McDougall, νομίζω, είναι, αν το προφέρω σωστά. Το οποίο ουσιαστικά. Δεν υπάρχει κανείς που να μην. Που να μην μπορεί να τρέξει, φυσικά, αν δεν έχει κάποια προβλήματα τα οποία οφείλει να τα τσεκάρει. Έτσι, αν έχει κάποια καρδιά, που αυτό είναι το αποτρεπτικό μόνο για μένα. Και, μπορεί να σου λύσει όλα τα προβλήματα. Δηλαδή, εκτονώνεσαι, φεύγουν τοξίνες, φεύγουν κακές σκέψεις. Να σου πω και κάτι, το χρόνο που θα χάσεις να περιμένεις αύριο μεθαύριο στα ιατρία να σου γράψουν φάρμακα, ας τον ξοδέψεις τώρα για να μην τον ξοδέψεις μεθαύριο. Δηλαδή, είναι κάποια πράγματα τα οποία τα έχω ακούσει από άλλους, αυτά έρχονται μόνα τους στο μυαλό. Οπότε είναι κάτι έφυτο, παιδιά, το τρέξιμο στον άνθρωπο. Διαφέρουμε από τα άλλα ζώα στην κατασκευή μας. Έχουμε το σύστημα ψύξης στον υδρότα, που και αυτό εκεί το μάθα, εγώ δεν το είχα. Στο βιβλίο αυτό μπορείς να διαβάσεις πολλά πράγματα. Έχουμε το Βασίλειο Τένοντα, την Καμάρα που είναι λατήρια, παιδιά. Είναι πράγματα, δηλαδή διαβάζεις. Ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο, το οποίο διαβάζοντάς το. Και όπως λέει, όταν δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις άλλο τα πόδια σου γιατί έχεις κουραστεί, χρησιμοποιείς την καρδιά. Ναι, έτσι, έτσι. Είναι φοβερό, παιδιά. Το τρέξιμο είναι. Δεν υπάρχει, είναι κάτι ανέξοδο, έτσι. Και όταν υπάρχει. Απλά να βρεις αυτό το σωστό τρόπο, ναι, όπως είπες και εσύ. Ναι, ναι. Γιατί τα πάντα θέλουν μέτρο, δεν το συζητώ. Ναι, ναι. Και θες και κίνητρο για να το ξεκινήσεις, δεν είναι και κάτι απλό. Δηλαδή για εμένα που δεν ασχολούμαι τόσο πολύ με το. Ναι. Βασικά με το τρέξιμο ποτέ δεν το έχω στο μυαλό μου. Με αλλά θέλεις ένα κίνητρο. Για να και personal όμως. Δηλαδή πιο απλά πράγματα. Δεν είναι απλό, είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι ότι η παιδιά σηκώνει από τον καναμπέ. Μα και το τρέξιμο, μάνα, δεν μπορείς να το κάνεις μόνο τρέξιμο. Θέλεις συνδυασμό. Δεν μπορείς να μην έχεις ενδυνάμωση, να μην ασχολείσαι με άλλη γυμναστική και να μπεις ξαφνικά να τρέξεις. Για να σηκώνει από τον καναμπέ. Αυτό είναι το παν. Μας το είπε και ο Αυγουστίνος αυτό. Απλά σήκω και ασχολήσουμε κάτι. Τα πιο δύσκολα λέει μέτρα είναι, δεν το έχω πει βέβαια αυτό, είναι από τον καναμπέ μέχρι την εξώπορτα. Και τα πιο εύκολα είναι από τον καναμπέ μέχρι το ψυγείο. Ναι, έτσι, μπράβο. Και θα σχολιάσω και αυτό που έγραψε τελευταία φορά ο Μάνος στο Facebook. Έχει βάλει μια πολύ όμορφη φωτογραφία. Είναι η μεγάλη σου ή η μικρή σου? Είναι η φωτογραφία που βλέπατε τη σαγόνα. Είναι η μεγάλη, φαίνεται και η μικρή. Ναι, φαίνεται και η μικρή. Την έχω κόψει λίγο. Είναι η μεγάλη του κόρη αγκαλιά, που είναι η ίδια. Συγγνώμη αν μας βλέπουν η πλευρά της γυναίκας σου, αλλά είναι η ίδια, η ίδια ο Μάνος. Λοιπόν, και την έχει αγκαλιά και βλέπουν αγώνες. Και είναι ωραίο αυτό που κάνει ο Μάνος, που δεν το σπάζεται μόνο ο ίδιος, προσπαθεί να το περάσει στην οικογένειά του. Και το βλέπω να έρχεται. Βλέπω να έρχεται τη μικρή και από πίσω να κυνηγάει. Ναι. Ήτανε και στην Αθήνα, δεν ήτανε? Ναι, έχει έρθει δύο φορές. Τι αγκαλιάζει τον τερματισμό? Τι ηλικίες έχουν τα κορίτσια? Είναι σου περίπου 3 το μικρό. Το μικρό γεννήθηκε. Α, δεν σας το είπα αυτό, έτσι. Να το πούμε γι' αυτό. Είμαι στο πρώτο μαραθώνιο στην Αθήνα. Δηλαδή. Ετοιμάζομαι να πάω να τρέξω με τη Μελίνα στον κλασικό μαραθώνιο πια στην Αθήνα, έτσι, το δεύτερο μαραθώνιο ουσιαστικά. Είμαι προετοιμασμένος, δική μου προετοιμασία που γκούγκλαρα ουσιαστικά και έψαξα στο ίντερνετ χωρίς πάλι προπονητή, αλλά μπορώ να πω όμως καλύτερα προετοιμασμένος. Οπότε 12 Νοεμβρίου είναι ο μαραθώνιος, 13 Νοεμβρίου του 16. Και έρχεται τον απάντεχο γεγονός ότι η Αντριάννα σπάνε τα νερά της γυναίκας μου, παιδιά, στο σπίτι. Και εγώ έχω κλείσει εισιτήρια να φύγω για Αθήνα
Και πρέπει να πάω να τρέξω με τη Μελίνα στο κλασικό μαραθώνιο στην Αθήνα. Δηλαδή είναι πάλι εκεί να ξεσπάσω. Είναι, ξέρεις, ένα πάλι γεγονός το οποίο πρέπει να πάω. Δεν υπήρχε. Παιδιά, έφυγα άυπνος από το νοσοκομείο 24 ώρες. Είπα στην πεθερά μου, κατέβηκε κάτω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν με βλέπει. Γιατί. Και έφυγα από το νοσοκομείο. Πάλι και αυτό κακό. Μείον 24 ώρες ύπνο. Την προηγούμενη το βράδυ δεν κοιμήθηκα. Παραλίγο να λιποθυμήσω στη διαδρομή γύρω στο 300 χιλιόμετρο. Μου ήρθε ο τείχος, σβήσανε όλα. Κατέβηκαν εκεί όλοι. Πήγα με την ψυχή, τερμάτισα. Εντάξει, ήμουν λίγο πιο προετοιμασμένο. Και στον τερματισμό συνάντησα ένα πρόσωπο πολύ αγαπητό σε μένα, πάλι αυτό από το χώρο του αθλητισμού, ο Χρήστος ο Κώστας. Ναι, ναι. Ο οποίος έχει γίνει. Πρώην συνεργάτης. Ναι. Ακανόνιστα βέβαια. Πάντα με συναντάει στον τερματισμό. Πάντα τερματίζει πρώτα από μένα βέβαια. Θα τον φτάσω κάποια στιγμή. Ο οποίος πάντα είναι εκεί για να με συγχαρεί. Είναι κάτι που μου αρέσει. Δεν το έχουμε κάνει, δεν το κανονίζουν παιδιά. Είναι έτσι, ξέρεις, καρμικό ρε παιδί μου. Ο οποίος μου μίλησε και ο οποίος εγώ ήμουν χαμένος παιδιά, δεν του μίλησα του παιδιού. Θυμάμαι στο πρόσωπό του, πήγα γύρισα, του μίλησα. Ήρθανε κάποιοι να με υποβαστάξουν γιατί παράπαια. Εν τέλει άντεξα, του είπα: Βλέπετε με ρε παιδί μου, και θα. Αν δείτε ότι. Ναι. Έγινε κι αυτό. Έχω λοιπόν μια μπλούζα η οποία είναι ημερομηνία γέννησης της Αντριάνας και είναι από το μαραθώνιο, παιδιά. Δηλαδή είναι. Κάθε μαραθώνιο που τρέχω στην Αθήνα έχει. Έχει η Αντριάνα τα γενέθλιά της εκείνες τις μέρες. Δηλαδή έχω χάσει τα γενέθλιά της Αντριάνας. Δεν πειράζει. Οπότε θα την πάρω μαζί μου και αυτή. Γι' αυτό σα έκανα όλη αυτή την παρένθεση. Να την πάρει. Γιατί να δούμε. Ξέρει, ότι σου κάνουν αφιέρωμα, το ξέρει. Εντάξει, Life or Athens Voice του έχουν κάνει απίστευτα αφιέρωματα. Μα έχει φοβερές φωτογραφίες. Όταν έτρεξε στον πρόσφατο μαραθώνιο που τον περίμεναν οι άνθρωποι από το μάτι, είναι απίστευτα συγκινημένο. Έκλαιγε. Ήταν τον συντρωμένο, ζορισμένο. Και είναι πολύ συγκινητικέ εικόνε. Και να σου πω, μα θυμάει που έχουμε έναν άνθρωπο. Εννοείται. Από το Ηράκλειο, που από την Κρήτη τέλο πάντων, που τρέχει, που προσπαθεί, που δίνει το 100%, το 1000% του εαυτού του, και όλα αυτά είναι κάτι το οποίο σε έφερε σε ένα άσχημο γεγονός, σε έφερε σε αυτό το σημείο να βρεις και εσύ τις δυνάμεις που δεν ήξερε ότι είχες. Γιατί δεν νομίζω ότι ήξερες. Να βρεις τον εαυτό σου. Νομίζω ότι ήξερες ότι έχεις τις ανοχές. Όχι, αν μου έλεγες πριν χρόνια ότι μάλλον θα τρέξεις μετά από αυτό το γεγονός μαραθώνιο, τι λες μωρέ τώρα, δουλεύεις ξέρω εγώ, δηλαδή όχι, με τίποτα. Δεν το περίμενα, είναι πράγματα τα οποία δεν τα περιμένεις. Πιστεύω ότι έχω ξεσπάσει εκεί γιατί εγώ δεν ξέσπασα. Επειδή δυστυχώς είχα ξέρεις, επειδή ήταν ένα γεγονός το οποίο βγήκε στα κανάλια και έπρεπε να το διαχειριστώ όλο αυτό εγώ. Τι θα πω, ξέρεις, είναι δύσκολη είσαι στην δημοσιογράφη, ξέρετε ακριβώς πώς είναι. Ξεκίνησα βέβαια από το κανάλι εδώ. Με σεβαστήκανε πάρα πολύ βέβαια. Δεν μπορώ να έχω κανένα παράπονο από τους δημοσιογράφους. Ναι. Πάρα πολύ άψογη συμπεριφορά. Πολύ καλή σχέση, την οποία διατηρώ ακόμα. Γι' αυτό βρίσκομαι εδώ, έτσι. οπότε, εγώ δεν ξέσπασα. Άφησα βέβαια πίσω όλη την οικογένεια να μην βγει μπροστά. Βγήκα όμως εγώ μπροστά, γιατί έπρεπε αυτό το πράγμα, το παιδί μου το έχασα ναι, σε μια εγχείρηση η οποία ήταν ρουτίνας. Βέβαια, καμιά δεν είναι ρουτίνας, αλλά είναι ρουτίνας όμως. Τα κρεατάκια είναι ρουτίνας. Ναι, είναι ρουτίνας. Βέβαια, ξέρεις ότι μπορεί να γίνει μια επιπλοκή. Τώρα, αν τα συζητήσουμε αυτά, αλλά γενικά είναι ρουτίνας, έτσι. Οπότε έπρεπε να βγει αυτό όλο έξω. Είχα να διαχειριστώ αυτό. Δεν πρόλαβα να ξεσπάσω, δεν έκλαψα τόσο πολύ. Βέβαια, όταν κλείνει η πόρτα, κανείς δεν βλέπει τι κάνεις. Ξέσπασα λίγο εκεί. Οπότε θεωρώ ότι έχω ξεσπάσει το τρέξιμο. Με βοήθησε πάρα πολύ. Ήρθε και έδεσε σε μια κακή συγκυρία για μένα, βοηθώντας με να κόψω το τσιγάρο, να περάσει αυτό όλο. Όλη αυτή η κακή ενέργεια, η στεναχώρια, η λύπη να βγει από εκεί και να. Το διοχετεύεις εκεί που πρέπει πραγματικά. Και κάνεις καλό σε σένα, κάνεις καλό και στον κόσμο που σε βλέπει και εμπνέεται. Να το ξέρεις αυτό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και αυτό σε ευχαριστούμε. Μας έφερες έμπνευση. Το μεγαλύτερο επίτευγμά σου είναι αυτό. Ναι. Και είμαστε σίγουροι ότι το ξέρει και η Μελίνα αυτό. Και ναι. Να σε ευχαριστήσουμε που είσαι στην παρέα μας και το γνωρίζουν και οι υπόλοιποι αυτή τη στιγμή. Και εγώ σε ευχαριστώ. Μεγάλη μου χαρά ήρθα. Το ήθελα πολύ αυτό να ξέρεις. Θα σε περιμένουμε ξανά μετά τον επόμενο μαραθώνιο. Μετά τον 15. Okay, εντάξει. Μαζί θα είμαστε. Θα μαζί, είμαστε ναι. Εκεί. Όχι για μαραθώνιο, αλλά θα είμαστε. Ότι έχει σπάσει κάποιο καινούργιο ρεκόρ. Θα το κάνει. Θα κάνει. Ναι. Εντάξει, σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα πέσει πάλι. Ευχαριστούμε. Μάνος Παρασκάκης μαζί μας. Και θα συνεχίσουμε με κάτι που έχει ετοιμάσει η Ευγενία. Ναι, θα πάμε στο βίντεο.